Και μου έλεγε ο Πέτρος λίγο πριν ότι εδώ τώρα η κυρία Καϊλή έχει πάρει δικηγόρο από το εξωτερικό προκειμένου να κινηθεί. Δεν ξέρω αν Πέτρο μέσα σε ένα λεπτό μπορείς να μου δώσεις τα στοιχεία ώστε να ρωτήσω τον κύριο Κεχαγιόγλου μετά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, να δώσουμε λοιπόν κάποια στοιχεία επί του ρεπορτάζ. Ο δικηγόρος ο οποίος εκπροσωπεί την κυρία Καϊλή ονομάζεται Αντρέ Ριζόπουλος, είναι Βέλγος με ελληνικές όμως ρίζες. Τον χαρακτηρίζουν ως τον κορυφαίο ποινικολόγο των Βρυξελών, Μετ Ριζό τον λένε. Ο σύζυγός της εκπροσωπείται από τον κύριο Πιέρ Μονβίλ, επίσης διακεκριμένο δικηγόρο, και ο πατέρας της από τον κύριο Μαξίμ Ναρντίν. Τώρα, έχουμε κάποια στοιχεία, Ζήνες, ό,τι αφορά τις πρώτες καταθέσεις της κυρίας Καϊλή ενώπιον των βελγικών αρχών. Εκεί πέρα, λοιπόν, δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έπεσε από τα σύννεφα όταν πληροφορήθηκε την εμπλοκή της σε αυτή την υπόθεση. Είπε ότι γνώριζε ότι ο σύζυγός της μαζί με τον επίσης συλληφθέντα ευρωβουλευτή, τον κύριο Παντσέρ, είχαν σχέσεις με τους Καταριανούς και μάλιστα ότι του είχε επιστήσει την προσοχή. Αλλά η ίδια είπε ότι δεν γνώριζε για το τι ακριβώς έκανε ο ίδιος, ούτε έλεγχε τα χαρτιά ή τον υπολογιστή του. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αιτήθηκε μέσω του δικηγόρου της να αφαιθεί ελεύθερη με το βραχιολάκι, κάτι το οποίο το απέρριψαν οι βελγικές αρχές γιατί κρίνουν ότι οι κατηγορίες οι οποίες αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και τώρα σε ό,τι αφορά το δίχρονο παιδάκι της, πρέπει να πούμε ότι τις πρώτες ώρες της πέρασε μαζί με τη σύζυγο του πατέρα της. Πλέον είναι με τον πατέρα της στο διαμέρισμα της Εύας Καϊλή, το οποίο έχει ξεσφραγιστεί. Και ένα στοιχείο σε ό,τι αφορά την υπόθεση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, το οποίο εμπλέκεται η κυρία Καϊλή. Αυτό λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με αγορά ακινήτου διαμερίσματος, το οποίο διαμένει η κυρία Καϊλή μαζί με τον σύζυγό της. Είχε πάρει δάνειο για το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά δεν μπόρεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, με πιστικό τρόπο να αιτιολογήσει τον τρόπο αποπληρωμής του δανείου. Μάλιστα. Κύριε Κεχαγιόγλου, αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Τι με έλεγε να πάντα, όπως πάντα, εξαιρετικό ρεπορτάζ ο κ. Κουσουλός. Πάντα, πάντα. Ευτυχώς δεν τον λέω έχουμε. Κολακευτικά, το λέω ως διαπίστωση και η οποία πρέπει να ακούγεται όταν είναι. Πρέπει να το πω, είναι και οι πληροφορίες της κυρίας Κοντράρου, όπως τις μεταφέραμε και τις μεταδώσαμε χθες στο δικαστικό ρεπορτάζ.gr. Μια χαρά. Πάντοτε η διοντολογία είναι σημαντικό να τηρείται. Απλώς ευτυχώς που ο Πέτρος μας ανήκει στην έτσι, παρέα μας καθημερινά και έχουμε το έγκυρο ρεπορτάζ του. Τώρα, τι μέλη γεννάστε από εδώ και πέρα, κύριε Κεχαγιόγλου, δηλαδή τι προβλέπετε με βάση αυτό το κατηγορητήριο? Τα αδικήματα, γιατί και η δική μου πληροφόρηση είναι από τον τύπο, όπως αντιλαμβάνεστε, από τα site και από αυτά που διαβάζουμε από τις γαλλικές και βελγικές εφημερίδες, δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφόρηση, είναι κακουργήματα στο Βέλγιο. Η διαδικασία είναι σαφής, έχει λεχθεί ήδη, νομίζω, και είχατε νωρίτερα τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Χιδάρη, ο οποίος ανέλησε κάποια πράγματα, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Η διαδικασία είναι ότι εντός 5 ημερών πρέπει το Δικαστικό Συμβούλιο να αποφασίσει εάν ήδη ο εισαγγελέας και ο ανακριτής έχουν αποφασίσει τη διατήρηση της προσωρινής κράτησης, να επικυρώσει ή όχι την προσωρινή κράτηση. Το έχουμε πει και μαζί άλλη φορά όταν είχα την τιμή να φιλοξενηθώ στην εκπομπή σου. Ξέρεις την άποψή μου για την προσωρινή κράτηση. Θεωρώ ότι στη χώρα μας είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι επιβάλλονται προσωρινές κρατήσεις για ψήλου πείδημα και όχι για τόσο σοβαρά αδικήματα όσο θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και γεμάτες οι φυλακές της χώρας. Δεν έχουμε καταλήξει πουθενά στην Ελλάδα με αυτή την διαρκή κατάσταση της επιβολής προσωρινών κρατήσεων. Το είχαμε πει όταν ενός μηνός με είχες φιλοξενήσει, αν θυμάσαι καλά. Βέβαια. Εκεί η προσωρινή κράτηση είναι έκτακτο γεγονός, δικονομικό, και επιβάλλεται με πολύ μεγάλη φιδό. Και όχι απλώς επιβάλλεται με φιδό. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, πολύ μικρά, πολύ κοντινά το ένα με το άλλο, κρίνεται και επανακρίνεται εάν πρόκειται να διατηρηθεί. Εάν λοιπόν η κυρία Καϊλή, ο σύντροφός της και όποιος άλλος είναι κατηγορούμενος σε αυτή την υπόθεση, θεωρηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο εντός πενθημέρου, τώρα νομίζω μεθαύριο είναι, την Πέμπτη, ότι πρέπει να παραμείνει κρατούμενη, θα παραμείνει. Αλλιώς την Πέμπτη. Μπορεί, ναι, την Πέμπτη. Αλλιώς μπορεί το Δικαστικό Συμβούλιο να αποφασίσει να την απελευθερώσει, υποθέτω με κάποιους περιοριστικούς όρους. Κύριε Κεχαγιόγλου, έχει δικαίωμα να δικαστεί στη χώρα μας, δηλαδή με το δικό μας δίκαιο? Η ποινική δίωξη η οποία ασκήθηκε αφορά αδικήματα από ή με δαπό, από Έλληνα, ο οποίος τα διέπραξε κατά το κατηγορητήριο στην Αλλοδαπή. Έχει επιληφθεί επί του παρόντος η βελγική δικαιοσύνη, οι βελγικές αρχές. Τώρα, υπάρχουν αδικήματα
που υπάρχει συντρέχουσα δικαιοδοσία, όπως λέμε στα νομικά. Το άρθρο 8 του ποινικού κώδικα προβλέπει ότι υπάρχει μία σειρά δικημάτων που αναφέρονται, δεν είναι η ώρα να τα αναφέρουμε εδώ, που τιμωρούνται και κατά τον ελληνικό ποινικό νόμο. Εξού και η παρέμβαση του εισαγγελέως, του οικονομικού εισαγγελέως που άκουσα το πρωί για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Βεβαίως, να υπενθυμίσω δημοσίως κάτι το οποίο το αναφέρατε ήδη, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο των κατηγοριών. Δηλαδή πάλι με την υπερβολή που μας διακρίνει πάντοτε την Ελλάδα, όλους μας, αμέσως υιοθετούμε άκρητα αυτά τα οποία αναφέρει η βελγική αστυνομία. Και ποιος σας είπε ότι αυτά που λέει η αστυνομία πάντοτε ισχύουν? Αν ίσχυαν όσα έλεγε η αστυνομία, δεν θα είχαμε αθωώσεις κατά χιλιάδες στην Ελλάδα όταν οι υποθέσεις προσάγονται από τις αστυνομικές αρχές. Άρα, ας κρατάμε μικρό καλάθι, όπως είπε και ο συνάδελφός σας νωρίτερα που το ανέφερε. Δημήτρης Μαρέδης, ναι. Ναι, συγγνώμη κιόλας. Να κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά τις κατηγορίες. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε λέγει η αστυνομία ισχύει. Προσάγουν, θα φέρουν ενώπιον των ανακριτικών και δικαστικών αρχών τα στοιχεία. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε, κύριε Κεχαγιόγλου. Πάντως, κύριε Κεχαγιόγλου, οι ελληνικές αρχές, ναι, επικαλούνται παρακολουθήσεις που έχουν γίνει τόσο τηλεφωνικές όσο και φυσικές των προσώπων από τον Ιούλιο μέχρι και τώρα. Ότι έχουν από εκεί τα στοιχεία, από τις παρακολουθήσεις. Κυρία Κουσκουρή, δεν μιλάω για τη δική σας δουλειά ως δημοσιογράφων. Πολύ ορθά τα αναφέρετε, τα δημοσιοποιείτε. Αυτή είναι η δουλειά του τύπου και των μέσων. Αλλά στη συγκεκριμένη, για να αντικρούσω το επιχείρημά σας, ή μάλλον να το συμπληρώσω. Ένα επιχείρημα, αλλά έφερα απλώς το τι λένε οι βελγικές αρχές. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δικογραφίες που είναι με άρση του απορρίτου και έρχονται ενώπιον των δικαστηρίων κακουργημάτων χιλιάδες σελίδες από μαγνητοφωνήσεων και άρσεων του απορρίτου. Που είναι λέει, κύριε Κεχαγιόγλου, υπάρχει και το επαυτοφόρο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες και ώρες θα έχουμε περισσότερα. Κύριε Κεχαγιόγλου, θέλω απλώς να επισημάνω, με συγχωρείτε, θέλω να επισημάνω ότι το ξαναλέω, το τεκμήριο της αθωότητος δεν πρέπει να είναι κενό γράμμα και νόημα στον τόπο μας. Η κυρία Καϊλή, θα την πω ένοχη εγώ, όταν δικαστεί πρωτοδίκως, καταδικαστεί, κάνει έφεση, καταδικαστεί στο εφετείο και απορριφθεί και η ανέρεσή της στα ανώτατα δικαστήρια στον Άριο Πάγο. Τότε θα την πω ένοχη. Ωστόσο, και αυτή και το σύντροφό της, εγώ θα τους λέω αθώο. Σωστά, και έτσι είναι το πρέπον.